Σταγόνες πίστος. Ανάγνωση απλών και ωφέλιμων κειμένων από το τριμηνιαίο περιοδικό του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου Αλεξανδροπόλεως. Επιμέλεια Χαριτούδη Ειρήνη. Φίλοι ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, συνεχίζουμε την ανάγνωση του περιοδικού «Σταγόνες πίστεως». Είναι γεμάτο το βάζο. Ένας καθηγητής φιλοσοφίας εμφανίστηκε στην τάξη του με ένα μεγάλο χάρτινο κουτί. Χωρίς να μιλήσει, πήρε από την χάρτινη κούτα ένα άδειο γυάλινο βάζο και άρχισε να το γεμίζει με μικρές πέτρες. Οι μαθητές τον κοιτούσαν με απορία. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε «Είναι γεμάτο το βάζο?» Και οι μαθητές απάντησαν «Ναι, είναι γεμάτο». Αυτός χαμογέλασε και χωρίς να μιλήσει, πήρε από την χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με μικρά βότσαλα και άρχισε να γεμίζει το βάζο. Το κούνησε λίγο και τα βότσαλα κύλησαν και γέμισαν τα κενά μεταξύ των πετρών. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε «Είναι γεμάτο το βάζο?» Και οι μαθητές απάντησαν «Ναι, είναι γεμάτο». Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει, πήρε και πάλι από την χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με άμμο και άρχισε να την αδειάζει μέσα στο βάζο. Η άμμος χύθηκε και γέμισε όλα τα κενά μεταξύ των πετρών και των βότσαλων. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο πια, ρώτησε «Είναι γεμάτο το βάζο?» Οι μαθητές δίστασαν για λίγο, αλλά απάντησαν «Ναι, είναι γεμάτο». Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει, πήρε από την χάρτινη κούτα ένα φλιτζάνι καφέ και άρχισε να το αδειάζει μέσα στο βάζο. Το υγρό του καφέ γέμισε όλο το υπόλοιπο κενό του βάζου. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε «Είναι γεμάτο το βάζο?» Οι μαθητές αυτή τη φορά γέλασαν και είπαν «Ναι, είναι γεμάτο». Τώρα λέει ο καθηγητής «Θέλω να θεωρήσετε ότι το βάζο αυτό αντιπροσωπεύει τη ζωή σας. Οι πέτρες είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σας. Η οικογένεια, ο σύντροφός σας, τα παιδιά σας, η υγεία σας, οι καλοί σας φίλοι. Είναι τόσο σημαντικά που ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν, η ζωή σας θα εξακολουθήσει να είναι γεμάτη. Τα βότσαλα είναι τα άλλα πράγματα που έρχονται στη ζωή μας, όπως οι σπουδές, η δουλειά, το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, τα στερεοφωνικά μας. Αν αυτά τα βάλετε πρώτα στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος για τις πέτρες, τα σημαντικά της ζωής. Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ μικρά της ζωής. Αν βάλεις πρώτα άμμο στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για τις πέτρες, αλλά ούτε για τα βότσαλα. Το βάζο είναι η ζωή σας. Αν ξοδεύετε χρόνο και δύναμη για μικρά πράγματα, δεν θα βρείτε ποτέ χρόνο για τα πιο σημαντικά. Ξεχωρίστε λοιπόν ποια είναι τα πιο σημαντικά για την ευτυχία σας. Μιλήστε με τους γονείς σας. Παίξτε με τα παιδιά σας. Απολαύστε τη σύντροφό σας. Προσέξτε την υγεία σας. Και χαρείτε με τους φίλους σας. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για γνώση και σπουδές. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για εργασία. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για να φτιάξετε το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας, το στερεοφωνικό σας. Όμως να φροντίσετε για τις πέτρες πρώτα. Ξεχωρίστε τις προτεραιότητες. Οι μαθητές είχαν μείνει άφωνοι. Ένας όμως ρώτησε «Καλά, και ο καφές τι αντιπροσωπεύει?» Ο καθηγητής γελώντας του απαντά «Χαίρομαι που ρωτάς, θα σας πω. Δεν έχει σημασία πόσο γεμάτη είναι η ζωή σας. Δεν έχει σημασία πόσο στριμωγμένος είσαι, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι πάντα θα υπάρχει λίγος χώρος και χρόνος για ένα φλιτζάνι καφέ με ένα φίλο».
Συζυγική αγάπη. Ήταν πρωί, περίπου 8:30, όταν ένας ηλικιωμένος, περίπου 80 χρονών, με ράματα στον αντίχειρά του, έφτασε στο νοσοκομείο. Είπε ότι ήταν βιαστικός και ότι είχε ένα άλλο ραντεβού στις 9. Η νοσοκόμα που τον ανέλαβε, τον έβαλε να καθίσει κάπου, γνωρίζοντας ότι θα έπαιρνε πάνω από μία ώρα για να τον δει κάποιος γιατρός. Τον είδε να κοιτάει επίμονα το ρολόι του και επειδή δεν ήταν και πολύ απασχολημένη, αποφάσισε να δει την πληγή του. Αφού το εξέτασε προσεκτικά, είδε ότι η πληγή στον αντίχειρα είχε επουλωθεί και έτσι μίλησε με τους γιατρούς για να αφαιρέσουν τα ράματα. Ενώ του φρόντιζε τα ράματα, τον ρώτησε αν είχε άλλο ραντεβού με γιατρό σήμερα. Ο ηλικιωμένος είπε πως δεν είχε ραντεβού με γιατρό, αλλά έπρεπε να πάει στο γυροκομείο για να φάει πρωινό με τη σύζυγό του. Η νοσοκόμα τον ρώτησε πως πήγαινε από θέμα υγείας η σύζυγός του. Ο ηλικιωμένος απάντησε ότι η γυναίκα του ήταν θύμα της νόσου Αλσχάιμερ. Της είπε ακόμα ότι η γυναίκα του δεν ήξερε ποιος ήταν και ότι δεν μπορούσε να τον αναγνωρίσει τα τελευταία 5 χρόνια. Η νοσοκόμα έμεινε έκπληκτη και τον ρώτησε «Και γιατί συνεχίζεις και πας κάθε πρωί αφού δεν ξέρει ποιος είσαι?» Ο ηλικιωμένος χαμογέλασε. Χάιδεψε το χέρι της νοσοκόμας και είπε «Δεν με γνωρίζει, αλλά εγώ εξακολουθώ να ξέρω ποια είναι». Το τεστ της τριπλής δίηλησης. Μία μέρα, εκεί που ο Σωκράτης έκανε τη βόλτα του στην Ακρόπολη, συνάντησε κάποιον γνωστό του, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι έχει να του πει κάτι πολύ σημαντικό που άκουσε για κάποιον από τους μαθητές του. Ο Σωκράτης του είπε ότι θα ήθελε, πριν του πει τι είχε ακούσει, να του κάνει το τεστ της τριπλής διήλυσης. «Τριπλή διήλυση?» ρώτησε με απορία. «Ναι, πριν μου πεις τι άκουσες για το μαθητή μου, θα ήθελα να κάτσουμε για ένα λεπτό να φιλτράρουμε αυτό που θέλεις να μου πεις. Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της αλήθειας. Είσαι λοιπόν εντελώς σίγουρος ότι αυτό που πρόκειται να μου πεις είναι αλήθεια?» «Όχι ακριβώς, απλά το άκουσα όμως και...» «Μάλιστα, άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θέλεις να μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα. Ας δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο, αυτό της καλοσύνης. Αυτό που πρόκειται να μου πεις για τον μαθητή μου είναι κάτι καλό?» «Καλό? Όχι, το αντίθετο μάλλον». «Άρα», συνέχισε ο Σωκράτης, «θέλεις να πεις κάτι κακό για τον μαθητή μου, αν και δεν είσαι καθόλου σίγουρος ότι είναι αλήθεια». Ο τύπος έσκυψε το κεφάλι από ντροπή και αμηχανία. «Παρόλα αυτά», συνέχισε ο Σωκράτης, «μπορεί ακόμα να περάσεις το τεστ, γιατί υπάρχει και το τρίτο φίλτρο. Το φίλτρο της χρησιμότητας. Είναι αυτό που θέλεις να μου πεις για τον μαθητή μου, κάτι που μπορεί να μου φανεί χρήσιμο σε κάτι?» «Όχι, δεν νομίζω». «Άρα λοιπόν, αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό, ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω?» Ο τύπος έφυγε ντροπιασμένος, έχοντας πάρει ένα καλό μάθημα.
ενώ εσύ μου φώναζες. Ένα κείμενο γροθιά για όλους τους γονείς. Πολλές φορές, σαν γονείς, ξεχνάμε ότι έχουμε απέναντί μας ένα παιδί που το μόνο που θέλει είναι αγάπη από εμάς. Τα οικονομικά προβλήματα, τα νεύρα της δουλειάς και το άγχος της επιβίωσης μας κάνει να ξεχνάμε το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Ποιο είναι αυτό? Ο τρόπος μας και η συμπεριφορά μας απέναντι στο παιδί μας. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες να σε φοβάμαι. Ενώ εσύ μου φώναζες, τραυμάτιζες την αυτοπεποίθησή μου. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι δεν είχα αξιοπρέπεια επειδή ήμουν μικρός. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες να μην τολμάω, να μην δοκιμάζω, να μην προσπαθώ να ανακαλύπτω, να μην παίρνω πρωτοβουλίες για να μην θυμώνεις. Ενώ εσύ μου φώναζες, με έκανες να νιώθω ασήμαντος και αδύναμος. Μου έδειχνες ότι δεν μπορούσα να σε εμπιστεύομαι. Μου μάθαινες ότι δεν μπορούσα να σου μιλήσω αν είχα κάποιο πρόβλημα ή κάποιος μου έκανε κακό, γιατί φοβόμουν πώς θα αντιδρούσες. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι όταν αγαπάμε κάποιον, έχουμε δικαίωμα να του φερόμαστε άσχημα. Ενώ εσύ μου φώναζες, η φωνή σου δεν με άφηνε να σκεφτώ τα λόγια σου. Ίδρωνα, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Το στομάχι και τα αυτιά μου πονούσαν. Θύμωνα που δεν νοιαζόσουν για αυτά που ήθελα να σου πω. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες να φωνάζω κι εγώ. Ήμουν μόνος μου. Σκεφτόμουν ότι δεν μ' αγαπάς πια. Μου μάθαινες ότι επιτρέπεται να φέρομαι άσχημα σε κάποιον πιο αδύναμο από μένα. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες πώς να φερθώ στα παιδιά μου όταν μεγαλώσω. Ενώ εσύ μου φώναζες, δεν φανταζόσουν τον αγώνα που πρέπει να δώσω τώρα που μεγάλωσα για να γίνω σαν εσένα. Ένα όνειρο για να ξυπνήσουμε. Είδα στον ύπνο μου πως επισκέφθηκα τον Παράδεισο και ένας άγγελος ανέλαβε να με ξεναγήσει. Περπατούσαμε δίπλα-δίπλα σε μια τεράστια αίθουσα γεμάτη με αγγέλους. Ο άγγελος οδηγός μου σταμάτησε μπροστά στον πρώτο σταθμό εργασίας και είπε «Αυτό είναι το τμήμα παραλαβής. Εδώ παραλαμβάνουμε όλες τις αιτήσεις που φτάνουν στο Θεό με τη μορφή προσευχής». Κοίταξα γύρω-γύρω στο χώρο. Έσφιζε από κίνηση, με τόσο πολλούς αγγέλους να βγάζουν και να ταξινομούν αιτήσεις γραμμένες σε ογκώδεις στίβες από χαρτιά και σημειώματα, από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μετά προχωρήσαμε σε ένα μακρύ διάδρομο, μέχρι που φτάσαμε στον δεύτερο σταθμό. Ο άγγελος μου είπε «Αυτό είναι το τμήμα συσκευασίας και παράδοσης. Εδώ οι χάρες και οι ευχές που έχουν ζητηθεί προωθούνται και παραδίδονται σε αυτούς που τις ζήτησαν». Πρόσεξα και πάλι πόση κίνηση είχε και εδώ. Αμέτρητοι άγγελοι πηγαίνουν έρχονταν δουλεύοντας σκληρά, αφού τόσες πολλές επιθυμίες είχαν ζητηθεί και συσκευάζονταν για να παραδοθούν στη γη. Τέλος, στην άκρη ενός μακρινού διαδρόμου, σταματήσαμε στην πόρτα ενός πολύ μικρού σταθμού. Προς μεγάλη μου έκπληξη, μόνο ένας άγγελος καθόταν εκεί, χωρίς να κάνει ουσιαστικά τίποτα. «Αυτό είναι το τμήμα των ευχαριστειών», μου είπε σιγανά ο φίλος άγγελός μου. Έδειχνε λίγο ντροπιασμένος. «Πώς γίνεται αυτό? Δεν υπάρχει δουλειά εδώ?» ρώτησα. «Είναι λυπηρό», αναστέναξε ο άγγελος. «Αφού παραλάβουν τις χάρες τους οι άνθρωποι, πολύ λίγοι στέλνουν ευχαριστήρια. Πώς μπορεί κάποιος να ευχαριστήσει τον Θεό για τις ευλογίες που παρέλαβε?» ρώτησα πάλι. «Πολύ απλά», απάντησε. «Χρειάζεται μόνο να πεις «Ευχαριστώ Θεέ μου». Και γιατί ακριβώς πρέπει να ευχαριστήσουμε? Αν έχεις τρόφιμα στο ψυγείο σου, ρούχα στην πλάτη σου, μία στέγη πάνω από το κεφάλι σου και ένα μέρος για να κοιμηθείς,
είσαι πλουσιότερος από το 75% αυτού του κόσμου. Αν έχεις χρήματα στην τράπεζα, στο πορτοφόλι σου και λίγα κέρματα σε ένα πιατάκι, είσαι ανάμεσα στο 8% των ανθρώπων που ευημερούν. Αν ξύπνησες σήμερα το πρωί με περισσότερη υγεία από όση αρρώστια, είσαι πιο ευλογημένος από όσους δεν θα επιζήσουν καν ως την αυριανή ημέρα. Αν ποτέ δεν βίωσες την εμπειρία του φόβου του πολέμου, της μοναξιάς της φυλακής, της αγωνίας του βασανισμού και της σουβλιάς της πείνας, είσαι μπροστά από 700 εκατομμύρια ανθρώπους αυτής της γης. Αν μπορείς να προσευχηθείς σε ένα ναό χωρίς τον φόβο της επίθεσης, της σύλληψης ή της εκτέλεσης, θα σε ζηλεύουν σίγουρα περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Αν μπορείς να κρατάς το κεφάλι σου ψηλά και να χαμογελάς, δεν είσαι ο κανόνας. Είσαι η εξαίρεση για όλους όσους ζουν μέσα στην αμφιβολία και στην απόγνωση. Και αν διαβάζεις τώρα αυτό το μήνυμα, μόλις έλαβες μία διπλή ευλογία. Πρώτον, γιατί σου το έστειλε κάποιος που σε αγαπάει. Και δεύτερον, γιατί είσαι πιο τυχερός από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους που δεν ξέρουν καν να διαβάζουν. Κατάλαβα. Και τώρα τι κάνω? Πώς μπορώ να αρχίσω? Να πεις καλημέρα, μου χαμογέλασε ο άγγελός μου. Να μετρήσεις τις ευλογίες σου και να περάσεις αυτό το μήνυμα και σε άλλους ανθρώπους, για να τους θυμίσεις πόσο ευλογημένοι είναι. Προς ένα φιλότιμο άνθρωπο, περί συκοφαντών. Έχεις πίκρα για τους συκοφάντες. Έως τώρα, λες κυνήγησες στο δικαστήριο 44 συκοφάντες. Προσβάλλανε την τιμή σου. Έλεγαν αναλήθειες για σένα, τον χαρακτήρα σου, τις επιχειρήσεις σου, ακόμα και για την οικογένειά σου. Σπατάλησες μεγάλο μέρος της περιουσίας σου στις δίκες με τους συκοφάντες. Η ζωή θα ήταν ωραία, λες, εάν δεν υπήρχαν στον κόσμο αυτοί οι ύπουλοι κακολόγοι. Αλλά τους βαρέθηκες και ταλαιπωρείσαι και ξοδεύεσαι από κάθε κακολόγο για να υπερασπιστείς την τιμή σου. Όντως, αυτοί που σου επιτίθενται μη χριστιανικά, αλλά και εσύ τους μάχεσαι με μη χριστιανικό τρόπο. Θυμήσου πρώτα πως ο αρχηγός της πίστης μας συμπεριφερόταν στις περιπτώσεις των συκοφαντικών επιθέσεων. Ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Αλλά ας δούμε και το παράδειγμα ενός γήινου αυτοκράτορα. Βγήκαν μια φορά μερικοί κόλακες μπροστά στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μεγάλο και άρχισαν να κακολογούν κάποιους κακοήθεις ανθρώπους που συκοφαντούσαν τον αυτοκράτορά τους. Όμως αυτοί οι συκοφάντες, λένε, δεν κρατήθηκαν μόνο στα άσχημα λόγια και στα ψέματα, αλλά προσέφυγαν και σε μία ακόμα φοβερή κακουργία. Πήγαν μπροστά στο μαρμάρινο άγαλμα του αυτοκράτορα στην πόλη και το χτυπούσαν με πέτρες και σίδερα, ώσπου να παραμορφώσουν το πρόσωπο του αυτοκράτορα στο άγαλμα. Αποκόλλησαν την μύτη και τρύπησαν το μέτωπο. Ο αυτοκράτορος Κωνσταντίνος άκουσε σιωπηλά αυτή την κατηγορία και ύστερα ψηλάφισε με το χέρι το πρόσωπό του, τη μύτη και το μέτωπο και τους απάντησε: «Και το πρόσωπό μου είναι καθαρό και το μέτωπο υγιές και η μύτη στη θέση της». Ντράπηκαν οι κόλακες και έφυγαν μπροστά από το πρόσωπο του αυτοκράτορα. Ποιος μετά από τον Υιό του Θεού είναι πιο πολύ συκοφαντημένος στον κόσμο από τους Αγίους Αποστόλους? Και όμως τα στόματα των συκοφαντών σκεπάστηκαν με τη σκόνη του τάφου, ενώ για τους Αποστόλους ανεγέρθηκαν εκκλησίες σε ολόκληρη την Οικουμένη. Εάν η ψυχή σου είναι υγιής και καθαρή μπροστά στο Θεό, με τίποτα δεν μπορούν να την βλάψουν ούτε τα ανθρώπινα ψέματα ούτε τα δαιμονικά. Αφού τα ψέματα είναι σαν άνεμος με σκόνη που έρχεται και παρέρχεται, ενώ η αλήθεια μένει.
Τούτο έχει βεβαιωθεί με την εμπειρία όλων των σκεπτόμενων ανθρώπων, ανέκαθεν έως σήμερα. Τούτη την εμπειρία εκφέρει και ο υπέρσοφος βασιλιάς με τα εξής λόγια. Χίλια αληθινά κατορθωτή μαρτυρίαν, μάρτης δε ταχύς, γλώσσαν έχει άδικον. Μην ταλαιπωριέσαι άλλο λοιπόν και μην ξοδεύεσαι. Μην υπερασπίζεσαι την τιμή σου από τους άτιμους, αφού είναι σαν περαστικός ήχος. Αλλά να υπερασπίζεις την τιμή του Θεού και ο Θεός θα υπερασπιστεί τη δική σου. Και η τιμή του ανθρώπου υπερασπίζεται με το να κρατάς και να διαδίδεις την αλήθεια του Χριστού. Ειρήνη και χαρά από τον Κύριο. Άλλη μία εκπομπή έφτασε στο τέλος της, φίλοι ακροατές. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Χαίρετε. Σταγόνες πίστεως. Ανάγνωση απλών και ωφέλιμων κειμένων από το τριμηνιαίο περιοδικό του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου Αλεξανδροπόλεως. Επιμέλεια, Χαριτούδη Ειρήνη.